Και σας να είστε καλά, παιδιά. Θερμά. Καλημέρα. Η Ελίνα Καρέτσου έρχεται κοντά μας, η μετεωρολόγος μας, για να δούμε λοιπόν πώς θα ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα. Καλώς την Ελίνα. Αναλυτικά καλημέρα. Τα του καιρού. Καλώς την. Είναι καλημέρα. Από εκείνες τις βραδιές που έχει ρίξει λίγη βροχή και στο πρώτο ξέπλυμα του μπαρμπρίζ με τον ιαλοκαθαριστήρα κάνει κρίτς, κρίτς από το χώμα. Σκόνη, από την μπράβο, η σκόνη που έχει ρίξει. Έριξε χώμα, έτσι. Η αλήθεια είναι, ναι, το είδα και εγώ, έπαθα ένα μίνι σοκ. Δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο, αλλά να. Δεν ήταν ψυχάλες τελείως, δηλαδή ναι, ναι, ναι. Σταγονίτσες, ίσα που λερώσαν το αυτοκίνητο. Πάμε, πάμε να δούμε σήμερα τι περιμένουμε. Αστάθεια είναι, θα περάσει και αυτή που θα πάει. Λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν για σήμερα, όπου η αστάθεια θα συνεχιστεί, επηρεάζοντας έτσι ένα μεγάλο πάλι μέρος της χώρας. Ωστόσο, θα υπάρχουν και περιοχές όπου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πιο αναλυτικά λοιπόν, τις πρωινές ώρες γενικά ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, ωστόσο βαθμία αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι και μετά στα υπόλοιπα επιρροτικά και στα ορεινά της Κρήτης θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τώρα αργά το βράδυ να πούμε ότι τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην κεντρική Μακεδονία και σταδιακά θα εξασθενήσουν και σε όλη την ισχυωτική χώρα να πούμε ότι ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, όπως και χθες ουσιαστικά, θα φτάσουμε στα επιρροτικά τους 32 με 34 βαθμούς και στην ισχυωτική χώρα 31 με 32 και τοπικά και 33. Και πάμε να δούμε την Αττική, όπου για σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα έχουμε τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Θερμοκρασία 23 με 34 βαθμοί Κελσίου. Πάλι τα ίδια άρχισε η Καρέτσου. Το βλέπεις στο χάρτη. Τον είδα το χάρτη. Μέχρι την Παρασκευή ο ίδιος θα είναι τώρα, έτσι, όπως τον βλέπεις. Θα πειράζει λίγο τη θερμοκρασία ένα βαθμό πάνω, ένα βαθμό κάτω. 34 και βροχούλα, κάνεις έτσι το χεράκι και κολλάς ολόκληρη. Λες να πάω σπίτι να κάνω μπάνιο. Ευχαριστημένη. Τι να κάνω πια. Για πάμε, Λίνα. Θερμοκρασία λοιπόν είπαμε 23 με 34 βαθμοί Κελσίου και άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Ωστόσο, να πούμε ότι γενικά θα είναι από βόρειες διευθύνσεις. Και πάμε να δούμε και τη Θεσσαλονίκη. Όπου εκεί αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, οι οποίες παροδικά θα αυξηθούν και εκεί θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια τμήματα. Με μια κουβέντα. Έτσι θα πάμε όλη την εβδομάδα? Όχι. Γιατί συνήθως αυτό όταν έρχεται μένει. Όχι, αύριο θα πάμε έτσι και μετά Τετάρτη θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Και Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε έτσι μια μεγαλύτερη αστάθεια στα βόρεια πιο πολύ. Κάποιες τοπικές βροχές. Κατά τα άλλα, θα τα δούμε. Εδώ θα είμαστε. Γραμμές καλά θα είναι. Και άνεμοι να πούμε και στη Θεσσαλονίκη, βασικά 22 με 32 βαθμοί Κελσίου. Και άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Πάμε λίγο στις περιοχές να δούμε. Κυρίως από βόρειες και εκεί. Και πάμε να δούμε τις περιοχές λοιπόν. Ναι. Όπου στην Τρίπολη σήμερα θα έχουμε έτσι λίγες βροχούλες, 18 με 29 βαθμοί Κελσίου. Στο Ηράκλειο συννεφιά 22 με 29, ήλιος με συννεφιά και την ακρίβεια. Ρόδος και Κέρκυρα αρκετή ηλιοφάνεια, στη Ρόδο μέχρι 32, στην Κέρκυρα μέχρι 31 βαθμοί. Και στην Αλεξανδρούπολη επίσης θα έχουμε βροχές, είναι από τις περιοχές που θα επηρεαστούν. 21 με 32. Και εδώ είμαστε Αθήνα. Τα τοπικά μας τώρα να πούμε ότι φαίνεται μέχρι στιγμής ότι οι βροχές θα είναι πιο πολύ σε Κηφισιά και Μαραθώνα. Ωστόσο και στις άλλες περιοχές, ιδιαίτερα στο Αιγάλεο και στο Παγκράτη, μπορεί να έχουμε κάποιες ψυχάλες. Μέχρι στη θερμοκρασία 34 βαθμοί, κυρίως στο Αιγάλεο και το Παγκράτη, στις άλλες 31 με 33. Μάλιστα, Κηφισιά, Γλυφάδα και Μαραθώνα. Μάλιστα, ωραία. Εδώ που είμαστε? Είμαστε στη Τζιά και είναι από την Αφροδίτη. Αφροδίτη Τζιά. Πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε, Ελληνάκη. Γεια σου, Ελληνάκη.